Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι η πρώτη μέρα που ανοίξανε τα πάντα, οπότε δεν χρειάζεται να στείλεις μήνυμα κάτι πλέον για να πας οπουδήποτε θες. Έχει το μεταξύ πάρα πολύ ζέστη. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα είναι ένα χαλαρό vlog, όπως πάντα. Πάω στο Καματερό τώρα, γιατί είχαν κάποια πράγματα πάλι από το Αλή Αλή. Να δούμε τι ήρθαν, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ακόμα. Γεια σας. Το έλεγα και πριν, έχουν έρθει κάποια πράγματα. Θα πάω σπίτι τώρα να δω τι είναι, γιατί κι εγώ δεν ξέρω. Οπότε να δω τι είχε έρθει και να δούμε αν έχει έρθει κάτι για το κόλπι, μήπως το βάλουμε και πάνω, γιατί τους άλλους και μια βλακεία θα είναι. Δεν έχω πάρει και τίποτα σοβαρό. Έχω πάρει κάτι μικρά πραγματάκια και αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έχει έρθει το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Τώρα αυτό το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Λογικά έχει τελειώσει ήδη ο διαγωνισμός στο giveaway που έχουμε βάλει στο κανάλι για να κερδίσετε τη φιλτροχωάνη και κάποια άλλα πράγματα και τα μπουζάκια κτλ. Αν έχει μπει το βίντεο πριν από το διαγωνισμό, πάντως μπείτε και πάρτε μέρος κι εσείς. Δωρεάν είναι ούτως ή άλλως. Θέλω να μου γράψετε και κάτω στα σχόλια, δεν ξέρω αν είδατε και το βίντεο με το Λεόν, να μου πείτε αν σας άρεσε αυτό το κόνσεπτ έτσι με τα αυτοκίνητα. Μήπως κάνουμε και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Να μου πείτε αν σας άρεσε όλο αυτό δηλαδή. Εμείς πάντως περάσαμε πάρα πολύ ωραία με το Βλάση που κάναμε το βίντεο, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία πάνω στην Πάρνηθα. Δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση ευτυχώς. Ο ήχος ήταν απίστευτος που κάνει το Λεόν. Όπως θα είδατε και εδώ, και στο είχαμε βάλει μικρόφωνο στην εξάτμιση πίσω, όπως είχα βάλει και στο δικό μου τότε. Είχαμε βάλει την κάμερα στο κεφάλι και κάποια και εξωτερικά πλάνα, αλλά ο ήχος ήταν απίστευτος. Θα δούμε πως κάνουμε και άλλα πλάνα με το Λεόν αυτό το συγκεκριμένο. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά θα δούμε αν θα γίνουν ή όχι. Και γενικά θέλω, ο σκοπός μου ήταν να το κάνω και σε άλλα αυτοκίνητα που έχουν άλλοι φίλοι κτλ. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, οπότε αυτά. Πάω σπίτι και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, μόλις γύρισα από Καματερό. Όπως σας είπα, είχαν έρθει κάποια πραγματάκια. Τελικά το ένα είναι για το κόλτο, το οποίο θα το δείτε σε ξεχωριστό βιντεάκι τι είναι. Βλακιούλες κλασικά, δεν είναι κάτι τρομερό. Και το άλλο είναι για το Γιάννης. Όπως αν θυμάστε, είχα βάλει αυτό το VDI σε μαύρο και είχα παραγγείλει και αυτό, το Toyota σε μαύρο και αυτό. Από ό,τι φαίνεται όμως, λοιπόν, τελικά, μάλλον λόγω δικαιωμάτων, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο παίζει. Δεν έβρισκα καθόλου σε μαύρο και υπήρχε μόνο σε ασημένιο. Οπότε παρέγγειλα σε ασημένιο εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες και ήρθε σήμερα. Οπότε θα πάμε να ξυλώσουμε, όπως κάναμε και την άλλη φορά, το άλλο, το παλιό του Toyota, όπως είναι το κλασικό, και να βάλουμε και εκεί μαύρο. Έτσι, για να είναι και στα δύο το ίδιο.
Τώρα σκεφτόμουν και στο σήμα, τι να κάνω με το σήμα εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να πάω φουλ και αυτό μαύρο. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω. Όπως είπα, δεν θέλω να βάψω αυτά που έχει από τη μάνα του, γιατί μπορεί κάποια στιγμή θέλω να το πουλήσω στο αυτοκίνητο οτιδήποτε και να θέλω να τα ξαναβάλω και να δω πώς ήταν πριν. Και δεν είναι πολύ. Εντάξει, άλλο που το πάρει τώρα μπορεί να μην θέλει να είναι έτσι. Οπότε γι' αυτό σκέφτομαι και δεν βάφω αυτά που έχει ήδη με κανένα plastic dip ή τέτοια, γιατί δεν ξέρω πόσο πετυχαίνει το plastic dip. Οπότε τα βγάζω, βάζω τα άλλα και αν τυχόν χρειαστεί κάποια στιγμή, θα βάλω η κόλλα από πίσω την πλήση όψη και θα το βάλω πάνω κανονικά. Οπότε πάμε να δούμε τι ήρθε. Εμεί το φαγγελάκι του. Δεν θέλω να το βγάλω. Πολύ προσωπικά κλειδωμένο. Το αυτοκολλητάκι το Toyota που είναι αυτό εδώ. Θέλω να δω λίγο πόσο ίδιο είναι με το μαμά. Λοιπόν, δείτε. Έχει κάποιες διαφορές. Μου φαίνεται τα γραμματάκια είναι λίγο πιο λεπτά, αν δείτε. Νομίζω ναι. Και έχουν και μια μικρή διαφορά εδώ στα κενά. Δηλαδή, δείτε στο α. Έχει μεγαλύτερο κενό εδώ από το άλλο. Και εδώ στο y. Αλλά, ok. Δεν μας κάνει τεράστια διαφορά. Οπότε τώρα αυτό θα το βάψουμε μαύρο με σπρέι. Θα το χαλάσουμε όπως είναι νικελάκι. Αν και τι να χαλάσουμε, παιδιά, αυτό να ξέρετε κάνει 1 ευρώ. 1 ευρώ και 10 λεπτά. Κάπου τόσο. Το χειρότερο είναι μόνο ότι αργούν να έρθουν, τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν το βάφω αυτό. Πάμε να το βάψουμε για να στεγνώσει και να το βάλουμε πάνω. Φύγαμε. Αρχικά θα του κάνουμε ένα τρίψιμο για να φύγει λίγο το γυαλιστερό, για να πιάσει πάνω η μπογιά. Απαλό, σκεφτείτε αυτό είναι χιλιάρι, με χιλιάρι το κάνουμε. Μην φαντάσεις ότι θα ρίξω και πολύ δουλειά σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι θα θέλει. Ίσα ίσα λίγο, για να γίνει λίγο ματ, να πιάσει η μπογιά πάνω. Έχουμε και λίγο νεράκι στο ντουκόχαρτο. Η ποιότητα, παιδιά, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι τρελό. Ίσα ίσα... Καλά, όχι ότι είναι, φαίνεται τελείως μούφα, αλλά όχι. Αυτό που δεν θέλω είναι μην πάει προς την κόλλα. Δηλαδή τώρα κάπως τρίφτηκε. Αυτό που θέλω είναι μην πάει προς την κόλλα και γίνει χάλια. Δηλαδή και χαλάσει κόλλα και δεν πιάνει μετά πάνω στο αυτοκίνητο ή πλήση όψης. Λοιπόν, σπρέι θα χρησιμοποιήσω αυτό που είναι semi-gloss. Δηλαδή να μην είναι τέρμα γυαλιστερό. Το ιδανικό να ξέρετε είναι να φοράτε και μάσκα. Εγώ θα βάλω τώρα τη μάσκα λίγο για να μην εισπνέει όλο το σπρέι μέσα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά. Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει το σπρέι, να δούμε σε ποια σημεία δεν θα έχει πιάσει καλά, για να ξαναπεράσουμε το δεύτερο χέρι. Οπότε το αφήνουμε λιγάκι και περιμένουμε. Λοιπόν, οπότε το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να στεγνώσει το άλλο. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το γέντρο το παλιό. Και όπως το βλέπετε, βγήκε, οπότε είναι έτοιμο αυτό. Και μόνο τώρα μένει να καθαρίσουμε λίγο την πίσω επιφάνεια εδώ, για να μπορέσουμε να βάλουμε το άλλο. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να το καθαρίζω, να φύγουν τα περισσότερα και να γίνει λίγη επιφάνεια, έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει πάνω το σωματάκι το καινούριο μια χαρά. Και περιμένω να στεγνώσει και το άλλο και το βάζουμε πάνω.
Λοιπόν, έτοιμο είναι, πήκε και αυτό. Οπότε πλέον είναι ολοκληρωμένο. Είναι και από τις επιλογές, δηλαδή έχουμε το VVTi και από την άλλη το Toyota μαύρο. Όπως είδατε, μπήκε και το Toyota το μαύρο στο αυτοκίνητο, πάλι καλά. Το άλλο πράγμα που ήρθε, θα το είδατε σε άλλο βίντεο, λογικά το έκανα ξεχωριστά, ήταν το η μευράνη κίτρινη που μπήκαν στα προβολάκια, που μπήκε στα προβολάκια ουσιαστικά του Colt. Οπότε βάλαμε αυτό που ήρθαν, ήταν η μευράνη κίτρινη και ήταν και αυτό. Και τώρα έχει έρθει κάτι άλλο, το οποίο τώρα δεν ξέρω αν θα σας το δείξω αυτό, γιατί είναι πάλι κάτι μικρό. Θα δω αν το βάλω τελικά, μπορεί και να σας βγάλω κανένα βιντεάκι. Οπότε αυτά είναι που κάναμε μέσα στη μέρα, δεν έκανα κάτι άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά πήγα στο καματερό, πήρα τα αυτοκόλλητα και αυτά που ήρθανε. Σήμερα ήρθανε, ναι, σήμερα είχαν έρθει. Και είχα ρεπό και πήγα και τα πήρα. Οπότε αυτά. Λοιπόν, στο βίντεο όπως είδατε στην αρχή σας είχα πει ότι αν τρέχει ακόμα διαγωνισμός, τη στιγμή που θα μονταριστεί και θα το δείτε εσείς βασικά, θα έχει γίνει ήδη διαγωνισμός. Οπότε στο τέλος του βίντεο θα σας έχω και το βιντεάκι από την κλήρωση πως έγινε και βγήκε ο νικητής. Ήδη θα το ξέρει ο νικητής βασικά, απλά να το δούμε και να είναι ok, σωστό για όλους, να ξέρετε πως έγινε η κλήρωση. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades. Και όπως σας είπα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια λίγο πως σας φάνηκε το βίντεο με το Λεόν, αν θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια. Αυτά, γεια σας. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper?